Καλησπέρα και εμένα. Τα δικά μου αντικείμενα είναι η άμεση και η έμεση φορολογία, δηλαδή φορολογία φυσικών δυναμικών προσώπων, έμεση φορολογία και φορολογία περιουσία. Ευτυχώς έχουν υποθεί πάρα πολλά από αυτά που πρέπει να πούμε από του προλαλήσαντε, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα για να δούμε πού είμαστε σήμερα, ποια είναι η απόσταση που έχουμε να καλύψουμε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Με τον τελευταίο φορολογικό νόμο, επιχειρείται μια εξίσωση της φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών ή των ατομικών επαγγελματιών με τις μεγάλες επιχειρήσεις της ΑΕΠ και με τις πολυεθνικές. Γι' αυτόν τον λόγο η φορολόγηση πλέον 26% στους ελεύθερους επαγγελματίες και 26% στις επιχειρήσεις. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά όμως? Αν δούμε σήμερα δηλαδή κάποιος που είναι επαγγελματίας και έχει 10.000 εισόδημα, θα πρέπει να πληρώσει περίπου 2.000 με 2.500 ασφιστικές φορές, περίπου 2.000 είναι ο φόρος εισοδήματος, 1.000 ευρώ περίπου ΦΠΑ και αν έχει ένα αυτοκίνητο τέλη κυκλοφορίας και ειδική φορή κατανάλωση στο πετρέλαιο, όλα αυτά κάνουν περίπου 6 με 7.000 στην καλή περίπτωση. Και ο φόρος πληρώματος. Όλα αυτά. Αυτό σημαίνει μια φορολόγηση στο επίπεδο του εισοδήματος των 10.000 της τάξης του 60 έως 70%. Αυτός ο φορολογούμενος πλέον εξισώνεται με τις ανώνυμες εταιρείες και με τις πολυεθνικές, όπου πλέον δεν είναι θέση μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, βοά όλη η Ευρώπη εδώ και 2-3 χρόνια για τις τεχνικές που διαχειρίζονται μέσω των ενδομηλικών συναλλαγών, των συναλλαγών με τις ευρωτερίες, οι τριγωνικές συναλλαγές, τα εικονικά έξοδα, ιδίως σε άγγλα, πάγια στοιχεία κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Εμείς που θέλουμε να φτάσουμε, εμείς θέλουμε να υπερασπίσουμε την έννοια της φοροδοτικής ικανότητας, που είναι επιταγή του Συντάγματος, σε όλα τα πεδία της φορολογίας. Το Σύνταγμα στο άρθρο 4, παράγραφος 5, αναφέρει ότι όλοι οι πολίτες συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνάμεις τους, χωρίς διακρίσεις στα δημόσια έσοδα. Αυτή η ξεκάθαρη, ο ξεκάθαρος ορισμός της φορολογικής ικανότητας θα πρέπει να υποστηριχθεί σε όλα τα πεδία της φορολογίας. Και μπορούμε να πούμε ότι στο επίπεδο των φυσικών προσώπων, της φορολογίας των φυσικών προσώπων, το πλουσιολόγιο είναι κατά βάση η αλλαγή, η οποία δεν είναι ένα ε9 διευρυμένο του πλουσιολόγιου. Το πλουσιολόγιο θα επιφέρει στην ουσία έναν παράλληλο ελεγκτικό μηχανισμό στο επίπεδο των φυσικών προσώπων, παράλληλα με την κλασική ελεγκτική διαδικασία στο επίπεδο των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Άρα το πλουσιολόγιο θα συνδυαστεί σίγουρα με ελέγχους πόθεν έσχες, δηλαδή δύο πράγματα. Αλλαγή του ελεγκτικού, του θεσμικού πλαισίου στο πόθεν έσχες, αλλά και της ελεγκτικής διαδικασίας. Επίσης, στο θέμα της φορολογίας των φυσικών προσώπων, οι αρχές είναι πάγιες. Όλα τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως πηγής, φορολογούνται με την ίδια κλίμακα. Πρέπει να γίνεται τη μεριθμοποίηση των κλιμακίων και του αφορολογητού ορίου κάθε χρόνο, αναπροσαρμογή προς τα πάνω των ανώτατων συντελεστών φορολόγησης, ενίσχυση του προοδευτικού χαρακτήρα της φορολογίας. Στη φορολογία των ελληνικών προσώπων, ο στόχος είναι η αύξηση των φορολογικών εισόδων στο ύψος του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Υπόθηκα το νούμερο πριν, 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι για το 2013, 0,8 του ΕΕ, όταν στην Ευρωζώνη είναι περίπου από το 2 στο 2,3%. Όλα τα προηγούμενα χρόνια η φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων ήταν περίπου η πραγματική φορολόγηση στο 50% του αντίστοιχου μέσου όρου της Ευρωζώνης. Άρα, τι πρέπει να γίνει? Προοδευτική χρονικά αύξηση των συντελεστών φορολογίας στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, φορολόγηση όλων των διανεγμόμενων μερισμάτων στην κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων, επανεξέταση των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας μέσω των οποίων συμβαίνει η διευθυνοποιημένη φοροδιαφυγή και ιδίως του άρθρου 25 περί της ανταλλαγής πληροφοριών, δραστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου στον έλεγχο των ενδομηλικών συναλλαγών, των συναλλαγών με offshore εταιρείες, των συναλλαγών με εταιρείες που βρίσκονται σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και δραστική αναμόρφωση του ελεγκτικού έργου πάνω σε αυτόν τον τομέα. Ο στόχος είναι να εφαρμοστούν κανόνες οι οποίοι θα είναι πρακτικοί, θα είναι παληθεύσιμοι από τις ελεγκτικές διαδικασίες και τελικά θα επιτυχάνουν τον περιορισμό της απόκρυψης της φορολογικής ύλης. Πρέπει να επανεξεταστούν προφανώς όλα τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα που έχουν κάνει την έννοια της καθολικότητας του φόρου διάτρητη σε αυτή τη χώρα
Και υπάρχει μια σειρά μέτρα τα οποία νομίζω είναι πιο καλύτερα να τα αφήσουμε διότι περνάει η ώρα. Επίσης, στην έμεση φορολογία είναι σαφές ότι ο χαρακτήρας του φορολογικού συστήματος είναι έντονα αντίστροφα προοδευτικός. Ακριβώς το ανάποδο από ό,τι πρέπει να είναι. Η σχέση των άμεσων και των έμεσων φόρων παίζει καταλυτικό ρόλο σε αυτό. Άρα, ο στόχος είναι η αλλαγή της σχέσης άμεσων-έμεσων φόρων με αύξηση της άμεσης φορολογίας και μείωση της έμεσης. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε μείωση του ανώτου συντελεστή, χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ στα φυσικά είδη διατροφής, της εστίασης, των παιδικών τροφών, των ειδών προσωπικής ανάγκης του ατόμου με αναπηρία, των προϊόντων πολιτισμού και γνώσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, ειδική φορολογία στα είδη και υπηρεσίες πολιτισμού διαβίωσης και κατανάλωσης. Σκάφη, ανεμψυχής, αεροσκάφη, ελικόπτερα κτλ. Και τέλος, η φορολογία περιουσίας, όπου εμείς προτείνουμε ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί ο φόρος ακίνητης περιουσίας με το φόρο μεγάλης περιουσίας. Ο φόρος μεγάλης περιουσίας στη βάση του περιουσιολογίου, της καταγραφής δηλαδή όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των πολιτών, θα μπορέσει να αποδώσει, να διευρύνει την φορολογητέα βάση, να αποδώσει. Πρέπει να έχει προοδευτική φορολογική κλίμακα, να καταργήσει τα σχετικά τέλη που ισχύουν σήμερα και ο στόχος είναι να υπάρξει έσοδα, να υπάρχουν έσοδα από αυτού του είδους φόρου στο ύψος τουλάχιστον του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Επίσης, στο φόρο μεταβίβαση ακινήτων, κληρονομιάς, δωρεάς κτλ., πάλι προτείνουμε ότι πρέπει να έχουν υψηλά φορολόγητα όρια, έτσι ώστε να στοχεύεται η φορολόγηση των μεγάλων και των πολύ μεγάλων περιουσιών. Θεωρούμε απαραίτητο ότι στο μέρος της αξίας των ακινήτων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αξίες οι οποίες δεν θα επιτρέπουν τις υποκειμενικές κρίσεις, δεν θα απέχουν την πραγματικότητα όπως συμβαίνει σήμερα με τις αντικειμενικές αξίες και θα ενημερώνουν τις αιτίες για βάση. Επίσης, θεωρούμε στα στεγαστικά δάνεια Α κατοικίας, σαν αξία της περιουσίας για τον διενεολήπτη, δεν πρέπει να περιλαμβάνεται το τμήμα εκείνο του δανείου το οποίο δεν έχει ακόμα εξοπλιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μπορέσω να.